αγρότες του ειδικού καθεστώτος που ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι και 100 κιλοβάτ και ακόμα στους αγρότες που έχουν αγροτουριστικές μονάδες μέχρι 10 δωμάτια. Αυτοί δεν χάνουν αν το εισόδημά τους αυτό ξεπερνάει το υπόλοιπο αγροτικό τους εισόδημα το δικαίωμα της επιστροφής του ΦΠΑ που σήμερα η κυβέρνησή μας το έχει πάει στο 11%. Προχωρούμε στη διασφάλιση ελάχιστου κέρδους για τους περιπτεράδες και τους λιανοπολιτές καπνού στο μέτρο που αυτό το ελάχιστο κέρδος συμπιέζεται από αθέμητες πρακτικές. Και θέλω να πω εδώ, επειδή έγινε αναφορά από ορισμένους συναδέλφους, ότι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους λιανοπολιτές και στους περιπτεριούχους δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Το δημιούργησαν οι καπνοβιομήχανοι και οι χονδρέμποροι, οι οποίοι προκειμένου να μην μειώσουν τα δικά τους περιθώρια κέρδους, συμπίεσαν υπέρμετρα τους περιπτεριούχους και τους λιανοπολιτές, στραγγαλίζοντας κυριολεκτικά τα περιθώρια κέρδους τα οποία υπήρχαν. Εμείς ανταποκριθήκαμε στο αίτημά τους, γιατί έγινε συζήτηση πολλές φορές και με τους τρεις ενδιαφερόμενους και με τον καθέναν χωριστά, αλλά και με τους τρεις μαζί. Υπήρχε ένα αίτημα καθολικό για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παρόλη λοιπόν την κρίσιμη κατάσταση και την αδυναμία αύξησης των εσόδων που έχουμε, ανταποκριθήκαμε στο αίτημά τους και μειώσαμε τον ειδικό φόρο καπνού κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, περιμένοντας και εκείνοι να υλοποιήσουν τη δικιά τους δέσμευση και να αποκαταστήσουν τα περιθώρια κέρδους που υπήρχαν 31 Δωδεκάτου του 2009, πριν δηλαδή από τις αυξήσεις του ειδικού φόρου καπνού που έγιναν μέσα στο 2010. 31 Δωδεκάτου λοιπόν του 2009 υπήρχε μια ισορροπία στο σύστημα. Είχε ισορροπήσει και ο καθένας ήξερε τα περιθώρια κέρδους που είχε. Οι καπνοβιομήχανοι, το περιθώριο κέρδους τους ήταν 60% τους φόρους, 31% ήταν για τους περιπτεριούχους λιανοπολιτές και 8,3% για τους χονδρέμπορους. Δυστυχώς, ενώ περιμέναμε μέχρι σήμερα την υλοποίηση της δέσμευσης που όλοι είχαν αναλάβει, αυτό δεν έγινε δυνατό. Αυτό που κάνουμε σήμερα λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υλοποίηση της υπόσχεσης που είχαμε δώσει και της δέσμευσης που είχαμε αναλάβει απέναντι σε 100.000 οικογένειες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ότι αν η αγορά δεν αποκαταστήσει αυτή τη σχέση, θα την αποκαταστήσουμε εμείς μέσα από το παρόνομο σχέδιο. Αυτό λοιπόν κάνουμε. Αυτούς εξυπηρετούμε, είναι λαϊκά συμφέροντα και όχι οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα υπενήχθηκε μια συναδέλφισσα. Και θέλω να πω εδώ ότι σε εμάς τέτοιου είδους ρετσέτες δεν κολλάνε. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Αυτό ταιριάζει εδώ σε αυτό που ακούστηκε, ότι πάμε να εξυπηρετήσουμε κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτούς τους λιανοπολιτές, αυτούς τους περιπτεριούχους θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και κανέναν άλλον. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της προβεβαίωσης, έγινε μια κριτική στο θέμα αυτό. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη, στα φορολογικά δικαστήρια, θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν εξαρτάται από την καταβολή του 50%. Απλώς η φορολογική αρχή βεβαιώνει το 50% και μπορεί να επιδιώξει την εισπραξή του ανεξάρτητα από την παράλληλη διεξαγωγή της φορολογικής δίκης. Στις περισσότερες χώρες βεβαιώνεται το 100% και δεν ισχύει αναστολή εκ του νόμου σε ποσοστό ή στο σύνολο του φόρου. Εδώ αυτό που γίνεται είναι ακριβώς αυτό. Εξάλλου, αν υπάρχουν λόγοι, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει δικαστική αναστολή και του 50% και αν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι, αυτό να το επιτύχει. Αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΦΑΠ, του φόρου ακίνησης περιουσίας που ελέγχθη από κάποιον άλλο συνάδελφο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι νομικά πρόσωπα, είτε η ΜΕΔΑΠΑ είτε αλλοδαπά, φορολογούνται με φόρο ακίνησης περιουσίας
6 της χιλής, χωρίς αφορολόγητο, ο φόρος αυτός, από το φόρο αυτό συγκεντρώνονται 290 εκατομμύρια και αποδίδονται, νομίζω ότι το νούμερο είναι 280 ή 290 εκατομμύρια. Τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με την κλίμακα, με αφορολόγητο 400.000 ευρώ, όπως γνωρίζετε όλοι, με το 3842 το άτομο. 400.000 δηλαδή ο σύζυγος και 400.000 η σύζυγος. Και από εκεί και πάνω υπάρχει προοδευτική φορολογική κλίμακα. Σε ό,τι αφορά το θέμα που έχει σχέση με το άρθρο 45, παράγραφος 10. Τα δάνεια του Μεγάρου Μουσικής είναι εγγυημένα, τώρα ο συνάδελφος που έθεσε αυτό το ζήτημα δεν είναι εδώ, από το ελληνικό δημόσιο. Και ούτως ή άλλως καταβάλει το ίδιο, το δημόσιο δηλαδή, τα δάνεια για το Μέγαρο Μουσικής, εάν το Μέγαρο Μουσικής δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το Μέγαρο Μουσικής δεν αποτελεί καταρχήν ιδιωτική περιουσία, όπως γνωρίζετε. Έχει ένα ιδιόμορφο καθεστώς, νομικό καθεστώς, αλλά δεν είναι ιδιωτική περιουσία και ιδιοκτησία κανενός. Η ρύθμιση που φέρνουμε, αυτό που κάνει, προτείνεται να μην επέλθουν για το Μέγαρο Μουσικής και την ΚΕΔ οι συνέπειες από αντί να μας λέτε τι δεν είναι, δεν μας λέτε τι είναι το Μέγαρο Μουσικής. Είπα ότι έχει ένα ιδιόμορφο νομικό καθεστώς. Το οποίο θετικά πώς ορίζεται. Παρακαλώ, συνάδελφε, αν έχεις την καλοσύνη, ολοκληρώσω. Λοιπόν, οι συνέπειες από τις καταπτώσεις των εγγυήσεων, δηλαδή μη λήψη πιστοποιητικού φορολογικού, θα είχε, αν υπήρχε κατάπτωση των εγγυήσεων, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να πάρει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με το σταμάτημα των δραστηριοτήτων του. Δηλαδή και στη μία και στην άλλη περίπτωση θα πληρώναμε. Αυτό που κάνουμε είναι ότι πληρώνουμε να μην κλείσει τουλάχιστον το Μέγαρο Μουσικής και έχουμε και άλλου είδους προβλήματα και συνέπειες. Τώρα, σχετικά με ένα τελευταίο ζήτημα που έβαλε ο συνάδελφος Κατρίνης, δεν είναι εδώ, σχετικά με τους καταληψίες στο ΚΕΠΙΟ. Είπε ορισμένα πράγματα. Οι καταληψίες έκαναν λόγο το πρωί σε ένα δελτίο τύπου που έβγαλαν για ολιγορία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Όταν εδώ στη Βουλή η κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία έχει φέρει ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε και δεχόμαστε βολές από ορισμένες πλευρές ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι δρακόντια ή υπερβολικά. Θα έλεγα ότι έτσι υποβαθμίζεται και απαξιώνεται ένα πολύ σημαντικό έργο που έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ένα έργο το οποίο μέσα από το σχέδιο νόμου, αν θέλετε, συμπληρώνεται και υποστηρίζεται περισσότερο, γιατί δημιουργείται ένα ειδικό τμήμα στα πλαίσια της Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων, στα πλαίσια του οποίου θα δοθεί η δυνατότητα, οι διασταυρώσεις οι οποίες γίνεται, οι πληροφορίες τις οποίες συγκεντρώνουμε από το εξωτερικό, αξιοποιώντας είτε οδηγίες είτε διμερείς σχέσεις που έχει συνάψει η χώρα μας, και η αντιμετώπιση του φαινόμενου της φοροδιαφυγής μέσα από δεκάδες δισεκατομμύρια καταθέσεων στο εξωτερικό να αντιμετωπιστούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Εμείς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουμε δώσει εντολή σε κανέναν να αποκρύψει οτιδήποτε, γιατί κάτι τέτοιο ελέγχθη. Εάν υπάρχουν ή αν έχουν οι εργαζόμενοι ή οι εκπροσωποί τους στοιχεία σε βάρος οποιοδήποτε πολιτικού, δεν έχουν παρά να τα καταθέσουν στον εισαγγελέα, να προσφύγουν στον εισαγγελέα και τα καταθέσουν. Όσον σε ό,τι αφορά το πόθεν έσχεση των πολιτικών, δεν είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Οικονομικών, είναι υπεύθυνη, όπως γνωρίζετε όλοι, η Ελληνική Βουλή. Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Κλείνοντας, θέλω να σημειώσω πως αυτό το σχέδιο νόμου αποτυπώνεται, όπως είπα και στην αρχή, όχι στα λόγια αλλά με συγκεκριμένα μέτρα και θεσμούς, η ισχυρή πολιτική μας βούληση για να ανοίξουμε πόλεμο στη φοροδιαφυγή. Σε αυτόν τον δύσκολο πόλεμο έχουμε σύμμαχο τον έντιμο πολίτη, το συνεπή φορολογούμενο, που αν θέλετε δεν αντέχει
πλέον να σηκώνει τα βάρη των άλλων. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι υπόθεση όλων. Εμείς σας καλούμε να ψηφίσετε επί της αρχής αυτό το νομοσχέδιο. Ακούσαμε και τις απόψεις των φορέων και τις απόψεις και τις προτάσεις τις δικές σας και μέχρι και τελευταία στιγμή θα κάνουμε ό,τι δυνατόν ο στόχος αυτός να γίνει όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσματικός. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος επί της αρχής. Οι εισηγητές και οι ομιλητές βέβαια μπορούν να δευτερολογήσουν. Κύριε Σταϊκούρα, θέλετε να μιλήσετε τώρα ή... Δεν σας ακούω. Δεν σας... Πόσο χρόνο έχουμε όμως, κυρία Πρόεδρε? Νομίζω τελειώνει. Όχι, δεν μας βιάζει κανείς, κύριε Βορύδη. Έχουμε όσο χρόνο θέλουμε. Κοιτάξτε, είστε ο μόνος ο οποίος δεν έχει μιλήσει. Αν θέλετε, πάρετε το λόγο επί της αρχής ή αλλιώς θα μιλήσετε πρώτος επί των άρθρων. Εσείς τι θέλετε? Ωραία. Και μετά οι εισηγητές και οι ομιλητές μπορούν να δευτερολογήσουν όποιος θέλει, βέβαια, πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία επί της αρχής. Κύριε Σταϊκούρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε αυτές τις μέρες στην Επιτροπή ένα ακόμα φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης στον πρώτο 1,5 χρόνο της θητείας της. Το ένατο κατά σειρά νομοσχέδιο με φορολογικές ρυθμίσεις, μετά από συνεχείς αναδιπλώσεις, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, σε πτυχές φορολογικής πολιτικής, όπως είναι η τμηματική καταβολή του ΦΠΑ και η φορολόγηση των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το παρόν σχέδιο νόμου, πρώτον, δεν αποκαθιστά την εφαρμογή των 10 θεμελιωδών αρχών που διέπουν ένα επιτυχημένο φορολογικό σύστημα. Είναι ένα από τα πολλά που κατά καιρούς έχει προτείνει η παρούσα κυβέρνηση, καταστρατηγώντας τις αρχές της βεβαιότητας και της σταθερότητας. Δεύτερον, παρουσιάζεται, όπως και ο πολλά υποσχόμενος νόμος 3842 του 10, ως μία ακόμα φορολογική μεταρρύθμιση. Νόμος που σήμερα όμως κρίνεται αναποτελεσματικός, αφού ούτε οι ποσοτικοί στόχοι αυτού επιτεύχθησαν, αν κρίνουμε από τον προϋπολογισμό, ούτε πολλές από τις προβλεπόμενες δεκάδες υπουργικές αποφάσεις που το συνοδεύουν εκδόθηκαν. Τρίτον, είναι ένα δεδαλώδες κείμενο που ενσωματώνει αόριστες, ασαφείς και σε αρκετές περιπτώσεις αντιφετικές διατάξεις. Δείγμα έλλειψης σχεδιασμού, αποτέλεσμα αδυναμίας, ενίσχυση των φορολογικών εσόδων παρά τις διαδοχικές φορολογικές αυξήσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τέταρτον, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που είναι αναποτελεσματικές, αφού είναι γραφειοκρατικές και ανεφάρμοστες, ενώ κάποιες άλλες είναι ημιτελείς και ασαφείς. Παραπέμπει σε περισσότερες από 40 υπουργικές αποφάσεις και προβλέπει τη σύσταση αρκετών και πολυμελών επιτροπών. Αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Εισάγει την προσφυλή στην κυβέρνηση τακτική της ευρύτερης εξουσιοδότησης, της λευκής επιταγής και δημιουργεί υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών. Πέμπτον, ενισχύει την αυστηροποίηση των ποινών, αγνώντας τις συνταγματικές διατάξεις περί αναλογικότητας των ποινών. Χρησιμοποιεί την ποινική τιμωρία ως μέσο πίεσης για την καταβολή των φόρων, χωρίς να ενδιαφέρεται για την πραγματική τιμωρία αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το άρθρο 24, παράγραφος 2 του νόμου 2523 του 1997. Έκτον, δεν αποκαθιστά μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ πολιτείας και φορολογούμενου, αφού η πολιτεία αυστηροποιεί το πλαίσιο για την εισπράξη των φόρων, αλλά δεν δεσμεύεται για την επιστροφή των φόρων όπου αυτό επιβάλλεται. Και μάλιστα θα μπορεί πλέον να πληρώνει σε είδος με ομόλογα, ενώ η ίδια θα δέχεται μόνο μετρητά. Μπορεί διατακτικά.